Συγκεχημένες είναι οι πληροφορίες για την κατάσταση που επικρατεί στην ακτή Ελεφαντοστού μετά την στρατιωτική εξέγερση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι στασιαστές κατέλαβαν την πόλη Μπουακέ όπως είχαν κάνει και τον Ιανουάριο. Ζητούν την άμεση καταβολή στους λογαριασμούς τους του υποσχεθέντος από τότε μπόνους. Ή θα μας καταβάλουν 7 εκατομμύρια ή τίποτα. Αυτό δεν είναι πραξικόπημα. Μόλις λάβουμε τα 7 εκατομμύρια στους λογαριασμούς μας, θα επιστρέψουμε στους στρατώνες. Νωρίτερα, ο Υπουργός Άμυνας είχε αναφέρει στην κρατική τηλεόραση της χώρας ότι η κυβέρνηση έφτασε σε συμφωνία με τους στασιαστές, καταβάλλοντας μπόνους ύψους 5 εκατομμυρίων. Ωστόσο, η πρόταση απορρίφθηκε από αυτούς, επιμένοντας σε ολόκληρο το ποσό που είχε συμφωνηθεί. Οι στασιαστές σε όλους τους τόνους επαναλαμβάνουν ότι δεν έχουν καμία πρόθεση να καταλάβουν την εξουσία. Δεν πρόκειται για πραξικόπημα. Το μόνο που ζητάμε είναι να μας δώσουν όσα δικαιωματικά μας ανήκουν. Τα τελευταία χρόνια, η ακτή Ελεφαντοστού έχει αναδειχθεί σε μία από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες οικονομικά χώρες της Αφρικής. Όμως ο στρατός της αποτελείται από ένα μείγμα πρώην ανταρτών και κυβερνητικών στρατιωτών και παραμένει απίθαρχος και βαθιά διχασμένος.